Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί, ευλαβέστατοι πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευσεβέστατοι χριστιανοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ευχαριστώ τον Άγιο Τριαδικό Θεό που η πάνσοφη και ανεξιχνίας του πρόνοιά του φρόντισε ώστε να μιλήσω στην αγάπη σας. Ευχαριστώ τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλήτη, στην πόλη του οποίου την ένδοξο Θεσσαλονίκη σπούδασα και έζησα επί 4 έτη. Μάλιστα αξιώθηκα επανειλημμένα να προσκυνήσω το ιερό χαριτόβρητο λείψανό του και τον Άγιο Ναό του, τον τρίτο παράδεισο όπως αποκαλείται, γιατί πραγματικά νιώθεις ότι είσαι στον παράδεισο όταν επισκέφτεσαι τον ναό του. Ένας άλλος παράδεισος επί γης, στον οποίο κατοικεί και εμπεριπατεί ο Θεός, είναι και ο ιερός ναός του Αγίου στα Ταμπούρια Πειραιός, στον οποίο συγκεντρωθήκαμε σήμερα και τον οποίο με πολλή ευλάβεια και πολλή πίστη ανήγυραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι επειδή ήταν αδικημένοι, ήταν τα πιο αγαπητά παιδιά του Θεού και τους βοήθησε στο ευλογημένο έργο τους. Τέλος ευχαριστώ τους ευλαβεστάτους ιερείς και λειτουργούς του Ιερού Ναού και ειδικότερα τον πατέρα Πολύκαρπο και τον πατέρα Δημήτριο που κανονίσαμε τα της σημερινής ομιλίας όπως και τα της φιλοξενίας, καθώς και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας και Άγγελο της τοπικής Εκκλησίας, Κύριο Σεραφείμ, για την ευλογία του. Επειδή η ζωή και ο βίος του Αγίου Δημητρίου σας είναι γνωστός, αποφάσισα σήμερα να μιλήσω στην αγάπη σας για μια πολύ μεγάλη Αγία, την Αγία Άννα, για την οποία ίσως γνωρίζετε λιγότερα, και τον ευλογημένο σύζυγό της, Άγιο Ιωακείμ. Το θέμα της σημερινής ομιλίας μας έχει τον τίτλο «Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Παναγίας μας». Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ενυνθρώπισε και ανέλαβε την ανθρώπινη φύση μας, άρα έγινε ένας από εμάς και τον θεωρούμε ως αδελφό μας, ο οποίος μας λύτρωσε και μας έσωσε. Άρα, αφού καλείται αδελφός μας όμοιος με εμάς εκτός από την αμαρτία, η μητέρα του, η Κυρία Θεοτόκος, είναι και η μητέρα μας, η μητέρα κάθε ανθρώπου, και η πρόγονή του, οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, είναι ο πάπος και η μάμη μας, είναι ο παππούς και η γιαγιά κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σκορφανός στη ζωή, όπως δυστυχώς αισθάνονται κάποιοι συνάνθρωποι μας στις σύγχρονες αποξενωμένες και σκληροκάρδιες κοινωνίες μας, αφού ο Χριστός και οι Άγιοι Του είναι πάντοτε κοντά μας, έστω και αν ενεργούν μυστικώς, αρκεί να τους επικαλούμαστε με πίστη και να προσευχόμαστε σε αυτούς. Αν όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, η Παναγία μας είναι πάνω από τους θεοτάτους αγγέλους, είναι όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε και τη μεγάλη πνευματική αξία των γονέων της, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Όπως διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, το δέντρον εκ του καρπού γινώσκεται, δηλαδή αναγνωρίζουμε την αξία του δέντρου από τον καρπό που παράγει. Το καλό δέντρο παράγει εκλεκτούς καρπούς, ενώ το κακό δέντρο καρποφορεί σάπιους καρπούς. Άρα συμπεραίνουμε ότι η Αγία Άννα υπήρξε πολύκαρπο από αρετές δέντρο, αφού γέννησε την Παναγία μας που είναι ο πιο εκλεκτός καρπός του ανθρωπίνου γένους. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα εκλέχθηκαν προαιωνίως από τον Θεό για να υπηρετήσουν το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Η Αγία Άννα γεννήθηκε περίπου στο 75 π.Χ. στην Βιθλεέμ, την πόλη Δαβίδ. Καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λεβί. Πατέρας της ήταν ο ιερέας Ματθάν και μητέρα της η Μαρία, η γιαγιά της Υπεραγίας Θεοτόκου, από την οποία πήρε το όνομά της. Είχε 2 αδελφές, την Σοβή και την Μαρία. Η νεαρή Άννα ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ήρθε η ηλικία γάμου με τον ευλαβέστατο Ιωακήμ, ο οποίος καταγόταν από την βασιλική φυλή του Δαβίδ. Εδώ βλέπουμε την πάνσοφη πρόνοια του Αγίου Θεού. Ο κατασάρκα παππούς του Ιησού Χριστού, ο Ιωακήμ, ανήκει στη βασιλική φυλή του Δαβίδ, αφού ο εγγονός του είναι βασιλεύς του Ισραήλ και όλης της οικουμένης, και η κατασάρκα γιαγιά του, η Άννα, ανήκει στην ιερατική φυλή του Λεβί, αφού ο εγγονός της είναι ο μεγάλος αρχιερέας που προσέφερε τον εαυτό του ως θυσία για την σωτηρία του κόσμου. Κατά τη γλυκία και μελήρητο διδασκαλία του Κυρίου μας, δύο είναι οι μεγάλες και βασικές εντολές του Ευαγγελίου που συμπυκνώνουν την ουσία του νόμου και των προφητών. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Η Αγία Άννα αγάπησε τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας της, με όλο το είναι της και με ολάκερη την δύναμη της ψυχής της. Η αγάπη της αυτή εκδηλωνόταν αφενός μεν με την αδιάλειπτη προσευχή και την καθημερινή της συμμετοχή στη λατρεία του Κυρίου, αφετέρου δε με την συνεχή και αδιάκοπη μελέτη των θείων γραφών και του νόμου του Κυρίου ημέρας και νυχτός. Η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα λέγεται ότι προσευχόταν και δοξολογούσε τον Κύριο ακαταπαύστος. Κατά τον σύγχρονο Αγιορείτη Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, η ενέργεια της προσευχής παρέμενε μαζί της και τη νύχτα. Όταν κανείς ησυχάζει και κοιμάται λέγοντας την ευχή, τότε η ενέργεια της ευχής παραμένει μέσα του όλη τη νύχτα. Στην περίπτωση αυτή ισχύει αυτό που λέγεται για την Αγία Άννα, ότι νύχτα και ημέρα δοξολογούσε τον Θεό. Αλλά εξίσου, οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα φλέγονταν και από την αγάπη για τον συνάνθρωπό τους, εφαρμόζοντας το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Ο σπουδαίος δυτικός Άγιος Ιερώνυμος μας πληροφορεί ότι μοίραζαν το εισόδημά τους σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος το αφιέρωναν στον Ιερό Ναό και τις ανάγκες του, το δεύτερο μέρος το μοίραζαν στους φτωχούς συνανθρώπους τους και το τρίτο το κρατούσαν για την συντήρησή τους. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μεγάλος διδάσκαλος και φωτιστής του γένους και εις Απόστολος αναφέρει στις υπέροχες διδαχές του. Ο Ιωακήμ και η Άννα άνοιξαν το σπίτι τους και το είχαν ξενοδοχείον και όπου πτωχός, κουτσός, τυφλός, εις το σπίτι του Ιωακήμ και της Άννης επήγαιναν και αναπαύονταν. Έτσι πρέπει και η ευγένειά σας να είστε φιλόξενοι, γιατί με την φιλοξενία όπου κάμνετε εις τους πτωχούς, μετεκείνην αγοράζετε τον παράδεισον. Και αλλού πάλι λέγει, «Να φιλεύομαι τους πτωχούς και κουτσούς και τυφλούς αδελφοί μου, ως αν τον Ιωακήμ και όχι τους φίλους μας και πλουσίους, διότι έχουν εκείνοι εδώ και μας το εξαγοράζουν εις τούτην την ματέαν ζωήν, μα οι πτωχοί δεν έχουν να μας το εξαγοράσουν εδώ και μας το δίνει ο Πανάγαθος Θεός εις τον Παράδεισον εκατονταπλασίωνα». Ωστόσο, στην όμορφη μελωδία της ζωής των Αγίων υπήρχε μια θλιμμένη νότα αυτή της ατεκνίας. Οι Άγιοι Θεοπάτορες έζησαν την δοκιμασία της ατεκνίας, η οποία λογιζόταν ως ντροπιαστική και ταπεινωτική στα μάτια των ανθρώπων της εποχής εκείνης, οι οποίοι τους περιφρονούσαν και τους καταφρονούσαν. Κάτι ανάλογο με τον εκφοβισμό, το λεγόμενο bullying που διαδίδεται στις ημέρες μας. Σημειώνει σχετικά ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Στη ζωή της Αγίας Άννας υπήρχε και ένα μελαγχολικό σύννεφο. Υπήρχε μια πίκρα διότι έμεινε στήρα. Ο Θεός είχε δώσει στην ενάρετη ζωή της για δοκιμασία την στέρηση της μητρότητας. Μοιράζει ο Θεός τα χαρίσματά Του.
και στον καθένα μαζί με τα προσόντα που τον πρικίζει, του δίνει και κάποιο μειονέκτημα για να τον συγκρατεί. Έτσι λοιπόν και η ενάρετη Άννα έχει έντονη τη θλίψη της, γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί. Ήταν επίμονες οι προσευχές του Ιωακείμ και της Άννης, προσευχές θερμές με πολλά δάκρυα, για να τους χαρίσει ο Θεός την πανάμωμη κόρη. Η παράδοση αναφέρει ότι μετά από πολλές δεκαετίες στηρότητας, η Άννα απέκτησε τη Θεοτόκο. Αυτή η στάση των Θεοπατώρων αποτελεί για όλους μας έξοχο παράδειγμα καρτερίας και υπομονής. Ιδιαίτερα για τα ανδρόγυνα εκείνα που θέλουν, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, οι οποίοι αντί να κάνουν υπομονή και θερμή προσευχή και αντί να αφήσουν το θέμα αυτό στα χέρια του Θεού, καταφλίβονται, δυσφορούν και αγανακτούν. Όπως πολύ εύστοχα τονίζει σε ομιλία του ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Αγιορείτικης Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου, πατήρ Εφραίμ, οι δίκαιοι θεοπάτορες για να αποκτήσουν παιδί όμως έδειξαν πίστη αδίστακτη, υπομονή αλήγιστη, έτρεφαν την ελπίδα που δεν κατεσχύνει, είχαν μεγάλη καρτερία στις προσευχές τους ότι ο Θεός θα εκπληρώσει το αίτημά τους και δεν υπόμειναν την ατεκνία τους για λίγο μόνο διάστημα. Αυτή η στάση των θεοπατώρων πρέπει να παραδειγματίζει, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, όλους μας. Όχι μόνο όσους λαϊκούς αδελφούς μας δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, οι οποίοι δεν πρέπει να χάνουν την ελπίδα τους στο Θεό, για τον οποίο τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά αυτό εστί, αλλά και εμάς τους μοναχούς και όλους τους πιστούς που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα. Πολλές φορές αποδυσπετούμε, δυσφορούμε στον αγώνα μας και λέμε ότι δεν βρήκαμε αντίκρισμα, δεν έχουμε αίσθηση της χάριτος, αδειμονούμε. Και έτσι λυπημένοι που είμαστε, μαραίνεται ο ζήλος μας, χαλαρώνουμε την αγωνιστικότητά μας, την άσκησή μας. Όμως δεν πρέπει να κάνουμε έτσι, αδελφοί μου. Χρειάζεται υπομονή στις θλίψεις, πίστη στις επαγγελίες του Θεού, τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού και ελπίδα, ώστε να μην εκακούμε εν τες προσευχές. Ο Θεός γνωρίζει πότε μας συμφέρει να μας δώσει την ανέκφραστη, την ακατάληπτη και ανεκτίμητη θεοποιώ δωρεά Του, τη Θεία Χάρη, ως ενδημούσα κατάσταση. Τα πνευματικά εαυτόν έρχονται, τονίζει ο Αββάς Ισαΐας, δεν τα ρυθμίζομαι όπως και όποτε θέλουμε εμείς. Μάλιστα πολλές φορές πριν ο Θεός μας δώσει κάποια ευλογία, μας δοκιμάζει με έναν πειρασμό, του οποίου έκβαση καθορίζει και το αν αποδειχθούμε άξιοι να δεχθούμε το Θείο αυτό δώρο. Αυτό παρατηρούμε και στους θεοπάτορες, που όταν πλησίαζε ο καιρός για να τους δώσει ο Θεός τέκνο, παραχώρησε να δοκιμαστούν ακόμη περισσότερο. Ήταν η εορτή της κοινοπηγίας και όταν πήγαν στο ναό να προσφέρουν δώρα, ο ιερεύς Ρουβίμ τους ονείδησε λέγοντάς τους ότι δεν ήταν άξιοι να προσφέρουν δώρα στον Θεό αφού δεν έκαναν παιδιά για τον Ισραήλ. Οι θεοπάτορες μετά από αυτό το συμβάν λυπήθηκαν πάρα πολύ, αλλά δεν απελπίστηκαν. Κατέφυγαν σε εκβαθέων προσευχή ο Ιωακείμ στο Όρος και η Άννα στον κήπο, η οποία τελικά εισακούστηκε άμεσα, αφού άγγελος Κυρίου πληροφόρησε καθέναν ξεχωριστά ότι θα γίνει η σύλληψη και η γέννηση τέκνου που θα διακηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Σύμφωνα με τον σύγχρονο και περίφημο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος ευλαβούταν ιδιαίτερα τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα, μάλιστα είχε γεννηθεί στις 25 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα.
«Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι απαθώς. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στην σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία, αυτό το αγνό πλάσμα και στην συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός». Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη, αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που ευγγελίστη στους Αγίους Ιωακείμ και Άννα ότι ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και θα τους χαρίσει την πιο ευλογημένη και χαριτωμένη κόρη. Μετά από λίγο η Αγία Άννα συνέλαβε τη μονάκριβη κόρη της, την Μαρία. Αφού πέρασαν οι 9 μήνες της κυοφορίας, έφτασε η μεγάλη μέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου που έφερε χαρά, ευτυχία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά την γέννηση της Παρθένου Μαρίας, η Αγία Άννα αναφώνησε χαρά «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη». Την 8η ημέρα από την γέννηση του παιδιού, οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα καλέσανε τους ιερείς και τους φιλέψανε για να δώσουν το όνομα της κόρης τους. Την ονομάσανε Μαριάμ. Η στήρα Άννα γέννησε την Μαριάμ, την φωτίστρια των πάντων, διότι έτσι ερμηνεύεται το όνομα Μαριάμ, η φωτίστρια κατά τον Όσιο Μάξιμο. Οι Άγιοι γονείς της Θεοτόκου καθαγιάστηκαν ακόμη περισσότερο ανατρέφοντάς την και έχοντας καθημερινή επαφή με το μονάκριβο τέκνο τους επί 3 έτη μέχρι να την αφαιρώσουν στο ναό όπως είχαν τάξει στον Άγιο και Δωρεοδότη Θεό. Η Παναγία Θεοτόκος υπάκουε στις γονείς της και η χάρη του Θεού την επεσκίαζε σε συνδυασμό με μια πρώιμη ωριμότητα που έκανε τις γονείς της να δοξάζουν το Θεό για το τέκνο που τους έδωσε. Κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, όταν έγινε η δέσποινα η Θεοτόκος 3 χρονών, ενθυμήθηκαν οι γονείς της το χρέος όπου είχαν εις τον Θεόν. Και τι χρέος είχανε, την είχανε ταμένη την Θεοτόκον εις την Εκκλησίαν και την επήγαν και την αφιέρωσαν. Και καθώς ο Ιακείμ και η Άννα ενθυμήθηκαν το χρέος τους και το έκαμαν, έτσι πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί να ενθυμούμεθα πάντοτε το χρέος μας όπου έχομεν εις τον Θεόν να το κάμνομεν και τότε να ζητούμεν τον παράδεισον πληρωμήν. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, «Γιατί αυτοί από εκείνον, δηλαδή των Θεών, από τον οποίον δέχθηκαν την επαγγελία, σε αυτόν πράττοντας σωστά υποσχέθηκαν πάλιν αυτήν». Οι Άγιοι γονείς της Θεοτόκου παρέδωσαν τη μονάκριβη κόρη της στον αρχιερέα Ζαχαρία, πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος την εισήγαγε στα Άγια των Αγίων, όπου αγιαζόταν συνεχώς, ώστε να έλθει ο καιρός που θα έρθει στον κόσμο, θα φέρει στον κόσμο και θα σαρκώσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αφού λοιπόν εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους και αφιέρωσαν την Παρθένο στο ναό, ως καθαρότατο δώρο στον Παντοκράτορα Θεό, επέστρεψαν στον οίκο τους, δοξολογώντας ακαταπαύσως τον Κύριο για τη μεγάλη δωρεά που τους χάρισε, να γεννήσουν τη μητέρα του αναμενόμενου Μεσσίου και να κληθούν θεοπάτορες κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αρχαία παράδοση, η Αγία Άννα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της έζησε σαν μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού.
Μάλιστα ίδρυσε μοναστήρι παρθένων και ασκήτευσε μαζί με 12 παρθένες γυναίκες στα σπήλια της ερήμου του Χοζεβά στο Ισραήλ. Ως άνθρωποι όμως θνητοί και φέρονται σάρκα, οι Άγιοι Θεοπάτορες έπρεπε να εκπληρώσουν το κοινό χρέος των ανθρώπων και να γευθούν το ποτήριο του θανάτου που θα τους οδηγούσε στην άλλη ζωή. Έτσι λοιπόν οι γεννήτωρες της Παναγίας μας κοιμήθηκαν τον αιώνιο ύπνο και μετέστησαν ειρηνικά προς τον Κύριο πιθανόν το ίδιο έτος, ο Μέν Ιωακήμ σε ηλικία 80 ετών, η Δε Άννα σε ηλικία 69 ετών. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο αρχικός τάφος των Θεοπατώρων βρισκόταν στην οικία τους στην Ιερουσαλήμ, κοντά στην προβατική κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Αργότερα, τα οστά των Αγίων μεταφέρθηκαν σε νέα ταφικά μνημεία στη Γεθσημανή, κοντά στον τάφο της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, τρία πράγματα θα ήθελα να κρατήσουμε ως οδοδείκτες στη ζωή μας από το παράδειγμα και το βίο των Αγίων μας. Πρώτον, να καλλιεργούμε την αγάπη προς τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο. Ποτέ να μην βάλουμε πάνω από την αγάπη μας προς τον Σωτήρα μας Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του οποιαδήποτε άλλη αγάπη, γιατί θα απογοητευτούμε ικτρά. Η πίστη μας προς τον Θεό και Δημιουργό μας ας είναι η πρώτη μας αξία στη ζωή μας και να μην πιστεύουμε σε ανθρώπους, όπως τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους καλλιτέχνες, τους αθλητές, την μόδα, τις ανθρώπινες ιδεολογίες, φιλοσοφίες και ψυχολογίες, τις εφήμερες ανθρώπινες αγάπες. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί εις ανθρώπων εις ούκ εστι σωτηρία και αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι. Ένας είναι ο Πατέρας και Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Η αγάπη μας προς τον άλλο άνθρωπο να συνδυάζεται με την θυσία και την προσφορά και να μην τον βλέπουμε ως μέσο εγωιστικής ικανοποίησης των ψυχικών, συναισθηματικών και βιολογικών αναγκών μας, αλλά ως μοναδική εικόνα του Θεού που τιμούμε και σεβόμαστε. Αδελφοί μου, αν σας ρωτούσα ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, κάποιοι θα απαντούσαν ο φόνος, άλλοι η φιλαργυρία ή η φιλιδονία, ο εγωισμός, η μνησικακία, η ακιδεία, η αχαριστία, η απελπισία και οποιοδήποτε από τα μεγάλα πάθη που ταλανίζουν τον άνθρωπο. Για τους Αγίους της Εκκλησίας μας που έβλεπαν πιο βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου και συγκεκριμένα για τον μεγάλο Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο Σαχάροφ, το μεγαλύτερο αμάρτημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν εκκλησιάζεται και δεν λειτουργείται τις Κυριακές, που είναι αφιερωμένες στον Κύριό μας και την Ανάστασή Του, ώστε να λάβει την Θεία Χάρη και να ευλογηθεί και η εβδομάδα που ξεκινά και τα έργα που κάνει. Έτσι ο άνθρωπος αδειάζει από τη Θεία Χάρη και γεμίζει από τα πάθη. Γι' αυτό εξαπλώνονται η βία και η εγκληματικότητα, οι χωρισμοί, τα διαζύγια, οι φόνοι, οι βιασμοί και οι γυναικοκτονίες. Η ψυχή μας είναι σαν ένα δοχείο. Το δοχείο θα γεμίσει είτε με καθαρό και ωφέλιμο υγρό, είτε με βρώμικο και ρυπαρό. Έτσι και η αθάνατη ψυχή μας είτε θα ποτιστεί με τη χάρη του Θεού, είτε θα βρει κενό, και το κενό πάντα καλύπτεται σύμφωνα και με τους νόμους της φυσικής, και λόγω της αμελίας μας θα γεμίσει από ακάθαρτα πάθη. Σε πολλούς από τους σύγχρονους ανθρώπους έχει φύγει η χάρη του Θεού και η κοινωνία μας έχει γίνει δαιμονοκρατούμενη και νοσή βαθιά. Μου έλεγε ένας φίλος μου από την Αθήνα ότι όταν συζητάει με δύσπιστους ανθρώπους για το αν υπάρχει ο παράδεισος ή η κόλαση, τους απαντά «Μα πώς να μην πιστέψω,
αφού ζούμε ήδη την κόλαση σε αυτή την ζωή και την προγευόμαστε όπως έχουμε δημιουργήσει τις κοινωνίες μας, τις συνθήκες ζωής μας. Η ζωή που ζούμε, στη ζωή που ζούμε επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, ο ένας κοιτάζει να φάει τις σάρκες του άλλου και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ισχύουν οι νόμοι της ζούγκλας. Όπως έγραφε και ένα σύνθημα στους τοίχους, άραγε το ερώτημα είναι όχι αν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο που πιστεύουμε ακράδαντα, αλλά αν υπάρχει ζωή πριν τον θάνατο. Εγώ σκέφτομαι σίγουρα μετά τον θάνατο υπάρχει ζωή, για πριν δεν ξέρω. Πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου, απλώς περνούν τα χρόνια τους και τις ημέρες τους και γίνονται 40, 50 και 60 χρονών χωρίς να έχουν ζήσει πραγματικά, απλώς επιβιώνουν βιολογικά. Δυστυχώς, από τη σημερινή ελληνική κοινωνία λείπει το όραμα, το όνειρο, τα υψηλά ιδανικά και οι στόχοι, οι αιώνιες ηθικές αξίες του γένους μας, που οι πρόγονοί μας, παρότι ήταν πιο φτωχοί και αγράμματοι από εμάς, ήταν πιο σοφοί και είχαν υψηλά τις αξίες στις καρδιές τους. Το δεύτερο παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε ως πρότυπο από τη ζωή των Αγίων είναι να κάνουμε υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες που συμβαίνουν στη ζωή μας. «Με την υπομονή έως τέλους θα σώσουμε την ψυχή μας», είπε ο Κύριος. Στο Άγιο Όρος εύχονται στους νέους μοναχούς όχι καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές, όχι μια υπομονή στον ενικό αριθμό, αλλά πολλές υπομονές στον πληθυντικό αριθμό, διότι χρειάζεται σχεδόν καθημερινά και εφόρου ζωής πολλές φορές να καλλιεργούμε την υπομονή. Για εσάς που ζείτε στον κόσμο, χρειάζονται πολλές υπομονές στον γάμο, την οικογένεια και τα παιδιά, συνεργασία, στην ανθρώπινη επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις, στα προβλήματα υγείας, σωματικά και ψυχικά και γενικά σε όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. «Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός», όπως λέει και ένα τραγούδι. Ποτέ να μην απελπιζόμαστε και χάνουμε την ελπίδα μας καλλιεργώντας καταθλιπτικές, αυτοκαταστροφικές ή και αυτοκτονικές σκέψεις που γνωρίζουν αύξηση στην εποχή μας και τις νέες γενιές. Η απελπισία είναι το όπλο του διαβόλου, ενώ η ελπίδα είναι το όπλο του Θεού. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, όπως μας διδάσκει ο σπουδαίος Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο και αμέτρητο και νικά και μας σώζει από τις αμαρτίες μας, όσο μεγάλες και αν είναι, αρκεί να επικαλούμαστε τη Θεία Βοήθεια, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να εμπιστευόμαστε την Θεία Πρόνοια. Ο πρώτος που κέρδισε τον Παράδεισο είναι ένας ληστής, ένας φωνιάς, και ο Χριστός κατέβηκε στην γη για να σώσει τους τελώνες και τις πόρνες. Χρειάζεται ακλόνητη εμπιστοσύνη στην αγαθότητα και την καλοσύνη του Θεού, ο οποίος ως στοργικός Πατέρας μας δίνει και αυτά που μας φαίνονται καλά και αυτά που μας φαίνονται κακά για το συμφέρον και την σωτηρία της αφάνατης ψυχής μας. Και το τρίτο παράδειγμα που παίρνουμε από τη ζωή των Αγίων μας είναι να προσκαρτερούμε και να επιμένουμε στις προσευχές. Πάντοτε και ιδιαίτερα πριν λάβουμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας για θέματα όπως οι σπουδές, η εργασία, η οικογένεια, η υγεία και άλλα, να προσευχόμαστε με θέρμη και να ζητούμε φώτιση από τον Θεό για να κάνουμε τις σωστές επιλογές. «Ζητείτε και θα σας δοθεί, χτυπήστε την πόρτα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί», λέει ο Χριστός. Να έχουμε λοιπόν την ελπίδα μας στον Κύριο και να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε καθημερινά για όλα. Στις αποκαλυπτικές ημέρες που ζούμε χρειάζεται να έχουμε ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή μας, λέγοντας συνεχώς την προσευχή
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών και υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως συνίσταται κυρίως στο να υπομένουμε με μεγάλη ανδρεία και ευχαριστία όλα τα θλιβερά τα οποία προέρχονται είτε από τους δαίμονες, είτε από τους ανθρώπους, είτε από την διεφθαρμένη και νοσηρά φύση μας. Κατακλείοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω πως παρότι ζούμε σε μια χριστιανική χώρα και κοινωνία, στην πραγματικότητα αναβιώνει η ειδωλολατρεία. Με το πρώτο ίδωλο που έχει φτιάξει και λατρεύει ο καθένας μας να είναι το αυτοίδωλο του εαυτού του, οι ιδέες του, οι συνήθειές του, το δίκιο του, ο ναρκισισμός του, το εγώ του. Και εδώ ας παραδειγματιστούμε από τους Αγίους μας που νίκησαν τα ίδωλα των παθών. Όπως γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον υπέροχο λόγο του για τον άλλον Άγιο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, ο Γεώργιος δεν έστερξε να προσκυνήσει τα αισθητά ίδωλα των δαιμόνων. Και εμείς ας μην καταδεχτούμε να προσκυνήσουμε τα νοητά ίδωλα των παθών και της αμαρτίας. Και στα αλήθεια ίδωλο είναι η κακή επιθυμία, η πορνεία και η ασέλγεια και όποιος είναι δουλωμένος σε αυτή, αυτός προσκυνεί το ίδωλο της Αφροδίτης. Ίδωλο είναι η πλεονεξία, η κλοπή και η φιλαργυρία. Και όποιος κυριεύεται από αυτά, αυτός προσκυνεί το ίδωλο του Ερμή. Ίδωλο είναι ο θυμός, η οργή και η μνησικακία και ο νικόμενος από αυτά προσκυνεί το ίδωλο του Άρη. Ίδωλο είναι η γαστριμαργία και η κοιλιοδουλεία και όποιος κυριεύεται από αυτά, αυτός έχει για Θεό την κοιλία. Ίδωλο είναι η μέθη, και ο κρατούμενος υπ' αυτής προσκυνεί τον Διόνυσο. Και για να πούμε απλά, σε όποιο πάθος είναι κάποιος κυριευμένος και υποκείμενος, αυτό προσκυνεί και λατρεύει ως είδωλο, όπως βεβαιεί τούτο και ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος, λέγοντας «Ο γαρτής ήτητε τούτο και δεδούλετε». Ελεύθερος άνθρωπος είναι μόνο ο Άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει απολαχθεί από τα πάθη με τη χάρη του Θεού μετά από πνευματικό αγώνα. Και όχι ο άνθρωπος που κάνει ό,τι θέλει όπως νομίζετε σήμερα, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι υποκείμενος και υποχείριο των παθών του. Εύχομαι η χάρη του Θεού να ενεργήσει στον καθένα μας και με την συμμετοχή μας στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, όλοι μας να βελτιωθούμε, κλήρος και λαός, διότι πάντες εξέστημεν άμα ηχριώθημεν. Εύχομαι να έχετε την ευλογία και το έλεος του Θεού και εσείς και οι οικογένειές σας, διαπρεσβειών της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, του Αγίου Θεοπάτρος Ιωακείμ και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του προστάτη της ενορίας σας, τη μνήμη του μαρτυρίου του οποίου θεορτάσει η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας σε λίγες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την προσοχή σας.